Ασχετώς με τον παρελθόν του κάθε χρήστη, η χρήση του iPhone 5 στο ίντερνετ είναι πραγματικά απολαυστική. Ε, το λέμε εμείς που έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλές Android συσκευέ. Προσωπικά εγώ και είμαι και Android χρήστη ε, καθημερινά και πραγματικά απόλαυσα κάθε στιγμή της χρήση του ίντερνετ στο κινητό. Ε, κάνει ένα κόλλημα, ε, οι ταχύτητες φόρτωσης των σελίδων ήταν ε, πο πολύ καλύτερες σε κάποιες φορές. Από τα high end Android smartphones. Το τσέκαρα δίπλα στο Galaxy S3, δίπλα στο Sony Xperia T και σε άλλες συσκευέ πάρα, πάρα πολύ δυνατέ. Και τα κατάφερε πάντοτε σχεδόν μεγάλη διαφορά πρώτο. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει flash, αυτό το ξέρουμε, αλλά πλέον δεν υπάρχει ούτε στον Chrome, οπότε δεν είναι καμία μειονέκτημα αυτή τη φορά. Νομίζω ότι πραγματικά, αν κάποιο θέλει για μια περιήγηση του Internet να χρησιμοποιήσει το κινητό του, το iPhone 5 είναι αυτή τη στιγμή το κορυφαίο κινητό στον κόσμο. Δεν έχουμε δει τον 4 από κοντά ή κάποιο άλλο με Snapdragon S4 Pro, αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι όποιο κάνει αυτή την επιλογή θα είναι πλήρω ευχαριστημένο. Το μόνο έτσι που μπορώ να πω σαν μειονέκτημα είναι ότι, ο λόγο τη οθόνη πλέον έχει γίνει και αυτό σημαίνει ότι σε landscape mode βλέπετε πλέον μικρότερο μέρος οθόνης σε σχέση με το κανονικό, με το προηγούμενο iPhone. Αυτό βέβαια οι οθόνοι πατώντας εδώ το κουμπί που κάνει ουσιαστικά full screen και σας δίνει περισσότερο χώρο να δείτε τη σελίδα σας πάνω κάτω. Οκ, okay, ε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Chrome φυσικά για το iOS, ε, εγώ χρησιμοποιώ κυρίως Safari. Ε, οι σελίδες αλλάζουν έτσι, αυτό είναι κάτι που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά με τη χρήση του Chrome όπως είπα μπορεί να αποφευχθεί και Okay, να τον συνδυάσετε και με τον κανονικό σας browser στο PC. Σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικά εξαιρετική η χρήση του και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Έχουμε δει διάφορα benchmark για το iPhone 5 και σε αυτά τα καταφέρνει περίφημα. Οπότε θέλουμε ότι δεν έχει και νόημα έτσι να κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο. Ε, απλά κατεβάσαμε ένα free εδώ το Limpac, βάλαμε ένα σχετικά μεγάλο πρόβλημα και θα το τρέξουμε για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Γενικότερα βγάζει στο Geekbench περίπου 1700 1.700K. Ε, δεν να κατεβάσουμε το, το Geekbench, αλλά για κάποιο λόγο δεν μας επέτρεπε αυτή τη στιγμή, οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να δείξουμε και on camera. Ε, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν ε, δεκάδες δεκάδε μετρήσει στο διαδίκτυο. Mm -hmm. Είναι η ίδια συσκευή, δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση όπω μπορούσε να υπάρχει κάποια ROM στο Android που να αλλάζει τα πράγματα. Mm -hmm. Οπότε ξέρουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό και κερδίζει σχεδόν σε όλες τις μάξεις, ιδιαίτερα στη JavaScript και σε κάποιες άλλες μετρήσεις γραφικών, γιατί ο, ο επεξεργαστής γραφικών επίσης είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Γενικότερα, εννοείται ότι το iPhone 5 είναι η σου συσκευή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, αυτό δίνουν τα πρώτα benchmarks. Περιμένουμε βέβαια και άλλε δυνατότερε συσκευέ στο μέλλον ή κάποιε με, το Snapdragon S4 Pro να ανέβουν τουλάχιστον ειδικά στο JavaScript. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν αγοράζει αυτή τη συσκευή, δεν κοιτάζω τόσο πολύ τα benchmark, ωστόσο την πραγματική εμπειρία χρήση, η οποία είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλή. Το έτρεξε τόσο γρήγορα. Μα λέει ότι είναι iPhone 5.2, είναι η συγκεκριμένη έκδοση εδώ. Ε, διπύρινο, ok, και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορείτε να το σκρινείτε στο ίντερνετ με διάφορα άλλα αλλά όπως είπαμε η συσκευή είναι ίδια με ό,τι κυκλοφορεί στο παγκόσμιο εμπόριο οπότε μπορείτε να δείτε και άπειρα άλλα benchmarks και δεν έχει νόημα να τα αναλαμβάνουμε. Ας μιλήσουμε λίγο για iOS και για το iOS που εισοματώνει εδώ η συσκευή το νέο iPhone 5 της Apple. Σίγουρα όσοι είναι χρήστες Android θα δυσκολευτούν πάρα πάρα πολύ γιατί το λέω. Γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα από το κινητό που τα οποία ενώ φαντάζουν αυτονόητα στο Android, εδώ θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο και δεν νομίζω ότι είναι τόσο πρακτικά. Για παράδειγμα, τα settings συνέχεια πρέπει να επιστρέφετε σε αυτή την αρχή εδώ πέρα οθόνη και να αλλάζετε για παράδειγμα αν θέλετε κάτι στο σαφάρι μέσα από εδώ. Πρέπει να πάτε σαφάρι και να κάνετε όποιε ρυθμίσει θέλετε. Δεν υπάρχει κάποιο κουμπί δηλαδή όταν ανοίγετε τον browser. Εδώ ρυθμίσω που να πατήσετε εδώ και κατευθείαν να κάνετε τι αλλαγέ που θέλετε. Ε, κατά την άποψή μου είναι πάρα πάρα πολύ κακό. Ε, Πιστεύοντα στην αρχική οθόνη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν φυσικά widget. Τα μόνα που μπορείτε να βρείτε είναι αυτά που βγαίνουν εδώ πέρα πάνω. Αρκετά βολικά από το Yahoo, έχουν το καιρό και τι ε, μετοχέ μα ε, που έχουμε δεκάδε, χιλιάδε. Ε, φυσικά μπορείτε με Jailbreak να βάλετε πολλά περισσότερα, αλλά αυτό δεν, ε, δεν θεωρείται παραμετροποίηση του λειτουργικού ε, λογική. Εδώ η αρχική οθόνη, πέρα από τα εικονίδια που έχει, υπάρχουν κάποια έτσι live εικονίδια, ουσιαστικά, όπως αυτό. Ε, υπάρχει, ας πούμε, το calendar που αλλάζει καθημερινά και μας λέει σήμερα ότι είναι 18 και Κυριακή. Ε, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ τυπικά σε σχέση με αυτά που μπορεί να κάνει το Android. Ή ακόμα ακόμα και το Windows Phone 8 λειτουργικό, το οποίο πλέον με τα live tiles και τις του μεγέθους γίνεται διαδραστικό και προσφέρει δυνατότητες που δεν υπάρχουν καθόλου στο iOS. Πέρα από αυτό, για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε εδώ κάποιες ε, τη σειρά των εικονιδίων ή μπορείτε να κάνετε φακέλους, ok, αυτά τα ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά γενικότερα το user interface, να όψη μου, είναι πάρα πολύ πίσω σχέση με την εποχή του. Ξεκλείδωμα, ανοίγεται φωτογραφία απευθεία, αυτό είναι ωραίο, γρήγορε φωτογραφίε. Από εδώ μπορούμε να κλείσουμε έτσι λίγο τον ήχο το οποίο γίνεται με hardware κουμπί οπότε Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Ένα από τα τούτη συσκευή είναι το iMessage. Το iMessage είναι μια, μια εφαρμογή η οποία σα επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα ε, τα οποία είτε στέλνονται μέσω web είτε μέσω κανονικού SMS. Αν υπάρχει δηλαδή ο, ο χρήστη ο, ο απέναντι έχει μια συσκευή Apple και έχει λογαριασμό στο iCloud ουσιαστικά, μέσω του web στέλνονται απευθεία μηνύματα χωρίς να χρεώνεστε καθόλου. Οραίο και ευολικό. Ε, επίσης, πολύ σημαντική προσθήκη είναι το passport, το οποίο σας επιτρέπει να βάζετε σε μια σειρά τους διχοδοτικούς και τις ε, κάρτες σας και να τις κρατάτε σε συνεχόμενη έτσι, οργάνωση χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ, μπορείτε να βάλετε σε μια σειρά τις κάρτες επιβίβασης, τα εισιτήρια, καταστημόνια, κουπόνια κτλ. Ωραίο, ε, θα θέλαμε να έχει και NFC το για να το χρησιμοποιούμε ακόμα καλύτερα, αλλά οκ. Okay. Apple Maps, ε, η μεγάλη απογοήτευση. Ο λόγο για τον οποίο αποχώρησε ο Scott Foster από την εταιρεία. Μια εφαρμογή η οποία σιγά σιγά βελτιώνεται βέβαια και πλέον ε, θεωρούμε ότι σε κάποιο καιρό θα έχει γίνει ακόμα καλύτερη. Όμω, ε, αν θέλετε να ψάξετε για, για Points of Interest, ε, θα δυσκολευτείτε και θα βρείτε λογικά κάτι λάθος και όχι το σωστό που θέλετε. Πάντω, υπάρχουν έτσι ωραία παιχνιδάκια όπως αυτό ή το 3D και που δουλεύει κυρίω σε άλλες χώρε. Που μπορούν να προσθέσουν κάτι θετικό στο όλο ε, interface. Θετικό πάντω είναι ότι υπάρχει navigation πλέον χονικά και στην Ελλάδα με φωνικέ οδηγίε. Το δοκιμάσαμε και ήταν σχετικά ικανοποιητικό, αφού βέβαια βρείτε την σωστή διαδρομή και τη σωστή διεύθυνση που θέλετε να πάτε. Τέλο, στο κομμάτι τη κάμερα πρέπει να δείξουμε το πανόραμα, το οποίο είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και μπορείτε έτσι με απλά πατώ εδώ και βάζω φωτογραφίε να καταφέρετε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αποτελέσματα το οποίο θα δείτε στο αναλυτικό review που υπάρχει στο goodbye.gr. πάντω λίγο πριν το τέλος, να τονίσουμε ότι η συσκευή πραγματικά είναι εξαιρετική εξωτερικά, αλλά όπως είπαμε και στο Hanzon έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το θέμα των δα... δαρσιμάτων στις γωνίες. Το μαύρο ειδικά. Φαντάζομαι ότι το σάφρο δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το μαύρο το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο σαν χρώμα Δυστυχώ γδέρνεται όπω βλέπετε και εσεί σε διάφορα σημεία. 1, 2 βλέπω από εδώ. 3 ε, εδώ κάτω. Και υπάρχει και εδώ στο πάνω μέρο. 4, 5 6. Οκ. Νομίζω καταλάβαμε τι συμβαίνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και μετά πάρα, πάρα πολύ προσεκτική χρήση που του κάνουμε χωρί να. Το χρησιμοποιούμε ποτέ μαζί με κλειδιά ή κάτι τέτοιο. Απλά και μόνο από τα ρούχα.